Καλημέρα σε όλους, είστε στο κανάλι της Κοσαλίας Creation και σήμερα θα δούμε ένα θέμα πολύ πονεμένο για μένα και είμαι σίγουρη ότι είχε τύχει και σε εσάς να έχετε πάει σε κάποιο κατάστημα να αγοράζετε νήμαν και να σας άρεσε αυτό το πολύχρωμο, αυτό το ζωηρό, αυτό το ζουμερό, αυτό το μαγικό και πανέμορφο από μόνο του νηματάκι που δεν χρειάζεται να το πλέξετε καν, το βάζετε δίπλα σας και το καβαρώνετε. Αυτό το νήμα που σας τραβάει, σας μαγεύει, το θέλετε πάρα πολύ, τέλος πάντων εν τέλει το παίρνετε, το φέρνετε στο σπίτι και γεμάτη χαρά και θλίψη ανακαλύψετε ότι δεν ξέρετε να το πλέξετε. Και αφού παιδευτείτε μόνοι σας, καλά, αρχίζετε και μπαίνετε στο Facebook, εκεί στις ομάδες, στους φίλους, ώστε να ακούσετε μια συμβουλή. Τι μπορούμε να πλέξουμε από αυτό το υπέροχο μαγικό νήμα. Σήμερα λοιπόν θα πλέξουμε μια πολύ απλή πλέξη που αποτελείται από πάρα πολλά ποδαράκια και ταιριάζει απόλυτα για τα μαλαντζέ νήματα. Το νήμα που θα πλέξουμε σήμερα είναι στρίες Nako Vals. Είναι 100% ακριλικό, στα 100 γραμμάρια που είναι η κούκλα είναι 240 μέτρα, πλέκεται με βελόνες 4 και 4,5 και με βελονάκι 2,5. Αλλά εδώ να σας πω ότι είναι σχετικά τα 2,5 γιατί θα πλέξουμε σήμερα με ένα νούμερο μεγαλύτερο βελονάκι, επειδή θα πλέξουμε ένα σχέδιο για σάλι και θέλω να βγει έτσι λίγο πιο αφράτο, πιο αέρινο. Τώρα, αν το πλέκαμε για ζακέτα ή για κανένα αποπλωματάκι, τότε θα το δουλέψουμε με 2,5. Τώρα, το πού θα το βρούμε το νηματάκι. Εδώ έχω να σας πω ότι και αυτό το νήμα ματώστε το κατάστημα Πληκτόραμα και ευχαριστώ πολύ την κυρία Μέρη Πενταφρονή μου που έχει το κατάστημα στο Άστρος αλλά κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Κάτω από το βίντεο και στα σχόλια να σας βάλω link του καταστήματος Πληκτόραμα, να σας βάλω link του νήματος για να μπείτε μέσα να δείτε όλο το χρωματολόγιο που έχει και θα σας δώσω και το τηλέφωνο της κυρίας Μέρης Πενταφρονή μου. Αν δεν έχετε καταλάβει κάτι, να την πάρετε τηλέφωνο, να τη ρωτήσετε και εμείς πάμε να πλέξουμε. Για την πλέξη τη δικιά μας, τη ζιγζάκ και τα κύματα, θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε με αλυσίδες και θα ρίξουμε αρχικά μια μεγάλη αλυσίδα με 72 γαϊτανάκια. Το σύνολο των πόντων πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 18. Να το πάμε λίγο πιο κοντά. Κάνουμε έτσι. Και κάνουμε το πρώτο γαϊτανάκι. Και πάμε να κάνουμε τώρα 72 γαϊτανάκια. Το βελονάκι που χρησιμοποιώ εγώ είναι νούμερο 3,5. Μπορούμε να βάλουμε και 4 για τη συγκεκριμένη πλέξη βέβαια. Και πάμε μετρώντας έτσι φτάνουμε στα 72 γαϊτανάκια. Μέχρι τώρα κάνουμε μια μεγάλη αλυσίδα. Μετρήσαμε 72 αλυσίδες, 72 γαϊτανάκια και θα σηκωθούμε εμείς ώστε να αλλάξουμε τη σειρά. Θα σηκωθούμε 1, 2, 3 και τώρα ξεκινάμε και πλέκουμε το σχέδιο. Βάζουμε, ρίχνουμε το νήμα και βάζουμε 5 ποδαράκια σε 1-2 στην τρίτη αλυσίδα. Εδώ βάζουμε 5 ποδαράκια. 1, 2, 3. 4, 5. Βάλαμε 5 ποδαράκια, ξαναρίχνουμε και βάζουμε το επόμενο ποδαράκι μας δίπλα, ακριβώς δίπλα στο γαϊτανάκι που κλέγαμε εμείς 5 ποδαράκια. Ωραία, έτοιμο και το επόμενο ποδαράκι. Και τώρα αυτό εδώ, τα χώρια ποδαράκια, είναι το πρώτο ποδαράκι. Συνολικά θα κάνουμε τώρα 8 ποδαράκια.
και θα τα βάζουμε εμείς παρά μια θηλιά. Ρίχνουμε και βάζουμε. Εδώ βάλαμε. Προσπερνάμε αυτό εδώ και βάζουμε εδώ ποδαράκι. Αυτό είναι δεύτερο ποδαράκι. Ρίχνουμε. Προσπερνάμε αυτό εδώ και βάζουμε εδώ. Τρίτο ποδαράκι. Ρίχνουμε. Προσπερνάμε αυτό εδώ και βάζουμε εδώ. Τέταρτο. Βάζουμε εδώ. Πέμπτο. Προσπερνάμε εδώ. Έκτο. Ρίχνουμε. Δεν βάζουμε εδώ. Βάζουμε εδώ. Έβδομο. Και βάζουμε το 8. Πάμε να ξαναμετρήσουμε. Εδώ είχαμε βάλει 5 ποδαράκια. Έχουμε και λέμε τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και θα κάνουμε ξανά 5 ποδαράκια. Μετά τα 8, δίπλα-δίπλα, κολλητά. Εδώ κάναμε, εδώ τώρα πάμε. 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτή εδώ είναι η σειρά του σχεδίου, η σειρά της πλέξης. Θα ξανακάνουμε πάλι από την αρχή, εδώ. Κολλητά, κολλητά, στην επόμενη τρυπούλα ξανακάνουμε πάλι 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, στην ίδια τρυπούλα. 4, 5. Βλέπετε, κάνουμε και εδώ 5 ποδαράκια. Δίπλα-δίπλα βάζουμε χώρια. Ένα ποδαράκι, χώρια. Στο επόμενο γαϊτανάκι. Αυτό είναι το πρώτο μας ποδαράκι από τα 8. 1 και μετράμε. Παρά ένα τώρα πάμε. Εδώ δεν βάζουμε, εδώ βάζουμε. 2, εδώ δεν βάζουμε, εδώ βάζουμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8 και πάμε να τελειώσουμε με τα κολλημένα τα 5 ποδαράκια. Δεν προσπερνάμε τώρα, δεν αφήνουμε κανένα. Εδώ ήμασταν και βάζουμε σε αυτήν εδώ την τρυπούλα, αυτήν εδώ θηλιά. Βάζουμε 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη σειρά του σχεδίου και επαναλαμβάνουμε εμείς σε όλη την αλυσίδα. Βλέπετε, μας δημιουργεί, ξεκινάει και ζωγραφίζει το σχέδιο. Εδώ έχουμε 2 και συνολικά μου φαίνεται θα κάνουμε 4 τέτοια κύματα. Μέχρι εδώ. Ξανακάνουμε πάλι. Ωραία, φτάνουμε εμείς στο τέλος. Έχουμε πλέξει εδώ 8 ποδαράκια. Και βάζουμε δίπλα τα τελευταία μας τα 5 ποδαράκια. Οπ, 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 οπ. 2. 2. Και μας περισσεύει και λίγο λυσιδούλα, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να τη ξυλώσουμε παρά να μας λείπει. Εγώ πάντα είμαι αυτής της άποψης.
γιατί όταν λείπει η αλυσίδα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να βρούμε το ρυθμό μας. Ενώ έτσι μας έχουν μείνει εδώ. Τι μας έχουν μείνει? 1, 2, 3. Θα μπορούσαμε να βάλουμε στην αρχή 70 αλυσίδες, αλλά δεν πειράζει, αυτό δεν είναι εμπόδιο. Λοιπόν, έχουμε κυλεμένα 2, 3, 4, 5. 5. Θα βάλουμε εμείς στο τέλος εδώ ένα ποδαράκι για να μας κάνει μια ίσια αρχή, ίσιο τέλος, και εδώ τελώσαμε και αλλάζουμε σειρά. Εδώ είναι η πρώτη σειρά, πλέκαμε και εδώ σταματήσαμε. Τώρα γυρνάμε και πάμε στην δεύτερη σειρά. Κάθε δεύτερη, τέταρτη, έκτη σειρά είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα γυρνάμε πίσω. Πάμε εδώ να σας δείξω. Βάζουμε το βαλανάκι. Πλέκουμε μια θηλιά για να σηκωθούμε. Εδώ. Πλέκουμε μια θηλιά. Και θα κάνουμε εμείς τους πόντους μας, τα άριχτα ποδαράκια, από εδώ. Θα μπαίνουμε μέσα. Και θα το πλέκουμε άριχτο. Από εδώ, από αυτό το αυτάκι. Μπαίνουμε μέσα και πλέκουμε. Βάζουμε βολονάκι στη πλεξούδα από απ' έξω αυτάκι και πλέκουμε. Αυτό. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Όλη τη δεύτερη σειρά γυρνάμε πίσω. Και με αυτό το τρόπο δημιουργείται σε μας καλή και ανάποδη πλευρά. Γιατί εμείς τα ποδαράκια μας τα πλέκουμε μόνο από μία πλευρά. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι τα ποδαράκια είναι από την άποδη πλευρά. Και από εκεί φαίνεται ότι είναι καλή πλευρά. Να μην φεύγει και από την κάμερα μας. Εδώ βάζουμε και πλέκουμε. Μην μας ζαλίζει κιόλας. Κάπου εδώ. Πάμε να το πλέξουμε. Κάθε φορά βάζουμε πίσω. Στο πίσω νηματάκι το βαλονάκι μας και προχωράμε έτσι εμείς όλοι σε όλο το μάκρος εδώ, μόλις που να φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Πλέκουμε χαλαρά, μου αρέσει πάρα πολύ χαλαρή πλέξη. Εδώ πλησιάζουμε στην άλλη άκρη εμείς τώρα. Κοιτάμε πόσα ποδαράκια έχουμε εμείς εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, στο πέμπτο ποδαράκι πλέκουμε μια τελευταία θηλιά και τώρα πάμε να πλέξουμε τρίτη σειρά. Τρίτη σειρά θα ξαναπλέξουμε πάλι με τα ποδαράκια. Κάνουμε 1, 2, 3 και γυρνάμε από την ανάποδη πλευρά και θα ξανακάνουμε πάλι την πρώτη σειρά, με τη διαφορά ότι την πρώτη σειρά εμείς βάζαμε σε μια απλή αλυσίδα, τώρα εμείς θα την προσαρμόσουμε στην από πάνω σειρά. Κοιτάμε, που έχουμε εμείς τα 5 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5. Στο πέμπτο ποδαράκι, αυτό εδώ το ποδαράκι το πέμπτο, θα κάνουμε από αυτή εδώ την πλευρά, εδώ έχουμε εμείς. Πάμε να δούμε, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Το πέμπτο ποδαράκι κλείνει εδώ. Σε αυτήν εδώ τη θηλιά του πέμπτου του ποδαράκι εδώ. Εδώ η πέμπτη. Θα κάνουμε πάλι 5 ποδαράκια. Μόνο σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το γοητανάκι, σε αυτήν εδώ την αλυσίδα. 1, 2, αχ, δεν ρίχτηκε. 3. Τρεβήξουμε λίγο νηματάκι. 4. Και 5. Κάναμε 5 στην ίδια. Και πάμε ξανά 8 ποδαράκια. Το πρώτο ποδαράκι το κολλάμε δίπλα, το βάζουμε δίπλα εδώ. Το πλέκουμε στο πρώτο γαϊτανάκι και πάμε τώρα γαϊτανάκι παρά γαϊτανάκι. Αυτό ήταν το πρώτο. Αυτό το προσπερνάμε και βάζουμε στο δεύτερο.
εδώ. Ένα, δύο. Προσπερνάμε και βάζουμε εδώ. Τρία. Προσπερνάμε και βάζουμε εδώ. Τέσσερα. Πάμε να το δούμε λίγο πιο κοντά. Προσπερνάμε και βάζουμε εδώ. Ρίχνουμε ξανά εδώ, προσπερνάμε και βάζουμε εδώ. Εδώ προσπερνάμε και βάζουμε 7. Προσπερνάμε εδώ και βάζουμε και 8. Είναι συνολικά 8 ποδαράκια πρέπει να βάλουμε. Πάμε να μετρήσουμε. Εδώ ήταν το πρώτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και τώρα θα ξαναπλέξουμε πάλι τα 5 ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Κοιτάμε. Εδώ βλέπουμε ότι στην προηγούμενη σειρά έχουμε 5 και 5 τμήματα, 2 τμήματα. Κοιτάμε το τελευταίο ποδαράκι από τα 5 ποδαράκια. Εδώ. Το τελευταίο. Εμείς είμαστε εδώ, ένα προσπερνάμε και ένα θα βάλουμε εδώ. Μπορούμε εμείς επίσης να το βάλουμε εδώ κολλητά, να προσπεράσουμε εδώ αυτό και να βάλουμε εδώ. Αλλά εμείς θέλουμε να πάμε με βάση το σχεδίο. Κοιτάμε ποιο είναι τελευταίο, αυτό εδώ είναι τελευταίο. Θα βάλουμε στο τελευταίο ποδαράκι 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Και πάμε τώρα στο δεύτερο κύμα. Αυτό εδώ ήταν το σχέδιό μας. Αυτό εδώ. Και το θα επαναλάβουμε τώρα. Πάμε πάλι. Πάμε στο πρώτο ποδαράκι, εδώ που έχουμε 5 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5. Σε αυτό εδώ το ποδαράκι θα βάλουμε εμείς τα 5 ποδαράκια μας. 1, 2, 3, 4, 5. Ρίχνουμε, βάζουμε δίπλα το πρώτο ποδαράκι μας και μετά πηδάμε σε αλυσίδα παραλυσίδα. Αυτό εδώ το αφήνουμε και βάζουμε εδώ 2 ποδαράκι. 3 ποδαράκια. 4 ποδαράκια, 5, 6, 7, προσπερνάμε εδώ 8. 8 ποδαράκια. Κοιτάμε πάλι που είναι το τελευταίο από τα 5. Εδώ έχουμε εμείς μαζί ομάδα 5 και κοιτάμε τελευταίο από τα 5. Εδώ είναι. Και κάνουμε εδώ στο τελευταίο 5 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5. Να το. Και το δεύτερο κομμάτι του κύματος. Και έτσι, πάμε να το κατεβάσουμε λίγο να το δούμε. Και έτσι συνεχίζουμε εδώ, κάνουμε κομμάτι, επαναβάλουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Τόσο όμορφο, τόσο ωραίο. Και με αυτόν τον τρόπο πλέκουμε, ώστε να φτάσουμε εδώ, να φτάσουμε μέχρι την άλλη άκρη. Εδώ έχουμε πλέξει πλέον και τα τελευταία
5 πονταράκια μας. Να το κάνουμε εμείς εδώ τελευταίο ακριανό ποταράκι. Κάνουμε μια θηλιά στον αέρα και γυρνάμε τη σειρά. Εδώ τη πλέξαμε εμείς το ένα στον αέρα και πάμε εμείς τώρα μέσα να περάσουμε και κάνουμε ένα άριχτο ποταράκι. Πιάσουμε νηματάκι και θα κάνουμε άριχτο ποταράκι. Από την άλλη πλευρά της πλεξούδας. Από το άλλο νηματάκι, από εκείνη την πλευρά, το νηματάκι μας. Τι λέτε, εδώ. Θα περάσουμε μέχρι που να φτάσουμε εμείς εδώ, με τα άριχτα μας. Πλέξαμε εμείς, σταθεροποίησαμε με αυτόν τον τρόπο τη σειρά μας. Φτάσαμε εμείς μέχρι την άλλη άκρη, εδώ. Πλέκουμε και τα τελευταία εδώ, ό,τι έχει μείνει. Ωραία, και εδώ. Κοιτάμε πού είναι το πέμπτο. Εδώ έχουμε εμείς το πέμπτο ποδαράκι, αυτό εδώ το πέμπτο. Και θα πιάσουμε και αυτό εδώ το μόνο το ποταράκι που είναι ακριανό ποταράκι. Ωραία. Τώρα τελειώσαμε εμείς. Τώρα θα κάνουμε μια αλλαγή. Αυτά εδώ τα ποταράκια θα τα κάνουμε διπλά ποταράκια. Με διπλό ρίξιμο. Γι' αυτό εμείς στη πέμπτη σειρά θα κάνουμε τη διαφορά. Θα το κάνουμε πιο αέρινο το σχέδιο. Πάμε το πάμε λίγο πιο κοντά. Εδώ. Να καταλάβουμε τι κάνω εγώ. Έχουμε 1, 2, 3 και 4. Θα κάνουμε. Θα ρίξουμε 2 φορές νήμα και θα βρούμε πάλι που είχαμε εμείς το πέμπτο ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, πέμπτο ποδαράκι είναι αυτό εδώ. Σε αυτό εδώ το πέμπτο ποδαράκι θα κάνουμε εμείς, σε αυτήν την θηλιά από την άλλη πλευρά, θα κάνουμε 5 διπλά ποταράκια. Πρώτο, 2 φορές ρίχνουμε. Δεύτερο, 2 φορές ρίχνουμε. Τρίτο, ρίχνουμε. Τέταρτο, ρίχνουμε 2 φορές και πέμπτο. Κάνουμε 5 διπλά ποταράκια. Και ό,τι κάναμε εμείς προηγούμενες σειρές με τη διαφορά που ρίχνουμε εμείς 2 φορές. 2 φορές τελείγουμε το νήμα και βάζουμε εδώ δίπλα την πρώτη φορά. Πλέκουμε εμείς το πρώτο μας διπλό ποταράκι. Ξαναρίχνουμε πάλι 2 φορές. Το ένα προσπερνάμε, στο δεύτερο βάζουμε. Ρίχνουμε 2 φορές. Ένα προσπερνάμε, στο δεύτερο βάζουμε. Ρίχνουμε, στο ένα προσπερνάμε, στο δεύτερο βάζουμε. Εδώ. Ξεχνάμε να μετράμε τα ποταράκια, γιατί και εγώ μερικές φορές ξεχνιέμαι και παίρνω φόρα και μετά ξυλώνω. Όχι ότι είναι κάτι φοβερό, αλλά δεν είναι και τόσο ευχάριστο να ξυλώνω. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ρίχνουμε 2 φορές, κάνουμε το 8ο ποταράκι μας. Ωραία. Και πάμε ξανά να κάνουμε τα 5 ποδαράκια στον τελευταίο ποδαράκι. Εδώ.
κάνουμε τα 5 ποδαράκια μας διπλά τώρα. Ρίχνουμε 2 φορές το νήμα και πλέκουμε διπλό ποδαράκι. 1, 2. 3, 4, 5. Αυτό εδώ είναι το σχέδιο. Και πάλι από την αρχή. Εδώ ψάχνουμε πού είναι το πρώτο ποδαράκι. Δίπλα θα είναι. Ρίχνουμε 2 φορές και βάζουμε εμείς την πρώτη θηλιά και πάμε 5 διπλά ποδαράκια. 1. Οπό. 2 φορές ρίχνουμε. 2. 3. 4. 5. Πάμε να δούμε. Εδώ χωρίζουν τα ποδαράκια μας. 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ ωραίο χρωματάκι. Έχει κάνει το νήμα μας. Έχουμε 5 ποδαράκια. Ξαναρίχνουμε 2 φορές και βάζουμε δίπλα. Εδώ. Δίπλα το ποδαράκι μας. Το πρώτο από τα 8 ποδαράκια. Ρίχνουμε 2 φορές, προσπερνάμε ένα, βάζουμε στο δεύτερο. Ρίχνουμε 2 φορές, προσπερνάμε ένα και βάζουμε στο δεύτερο. Τελείγουμε, ένα προσπερνάμε, βάζουμε στο δεύτερο. Και έτσι 8 διπλά ποδαράκια. Τώρα επειδή από εδώ πλέκω, από εκεί κοιτάω στη κάμερα που και μιλάω ξεχνιέμαι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Δύο φορές τελείγουμε και πλέκουμε το 8. Τελείγουμε πάλι 2 φορές και πάμε να βρούμε το τελευταίο μας ποδαράκι. Εδώ. Από τα 5 και βάζουμε εκεί το βολονάκι μας και πλέκουμε 5 διπλά ποδαράκια. Τριχούλα ήταν. 2, 3, 4, 5. Να το και την δεύτερη σειρά. Εδώ. Και επαναλαμβάνουμε έτσι, πλέκουμε όλα τα διπλά ποδαράκια εδώ, ώσπου να φτάσουμε στην τελευταία κορυφή. Φτάσαμε εμείς μέχρι το τέλος, εδώ φτάσαμε. Τελειώσαμε τα 8 ποδαράκια. Και θα κάνουμε τώρα, ένα προσπερνάμε, εδώ τα 5 ποδαράκια μας. Διπλά είπαμε. 1, 2, 5 διπλά ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Κάναμε 1, 2, 3, 4, 5 και θα κάνουμε διπλό ποδαράκι στην άκρη, ώστε με αυτό το τρόπο να έχουμε μια ομοιόμορφη άκρη χωρίς δαντάκια. Αυτό ήταν. Και γυρνάμε πίσω. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Βλέπετε τι ωραία παραλλαγή που μας κάνει. Πανέμορφο. Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε και ζακέτα, μπορούμε να φτιάξουμε και μπλούζα.
Αλλά εγώ θέλησα από αυτό το υπέροχο νήμα θα φτιάξω ένα μεγάλο φαρδί κασκόλ, ένα σάλι, ας πούμε. Αυτό εδώ. Και τώρα επαναλαμβάνουμε πάλι τις πρώτες σειρές. Εφόσον κάναμε εμείς ποδαράκι, κάναμε εμείς τώρα ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα τα ασφαλίσουμε εμείς τα ποδαράκια μας. Θα πλέξουμε εμείς σε κάθε θηλιά από ένα άριχτο γαϊτανάκι. Εδώ, από την άλλη πλευρά, ό,τι πλέκαμε μέχρι τώρα, θα περάσουμε εμείς σε όλη τη σειρά, εδώ, παντού, ώσπου να φτάσουμε μέχρι αυτή εδώ την άκρη. Πλέξαμε εμείς τη σειρά που ασφαλίζουμε τους πόντους, ασφαλίζουμε τα ποδαράκια, που είναι τελευταίο ποδαράκι και εδώ έχουμε εμείς το ακριανό. Και τώρα θα πλέξουμε πάλι αυτήν εδώ τη σειρά, αυτό εδώ την πρώτη σειρά, θα την ασφαλίσουμε πάλι, την δεύτερη σειρά θα την ασφαλίσουμε πάλι και θα πλέξουμε πάλι τη σειρά τη τρίτη, με εννοώ τη σειρά τη τρίτη του σχεδίου, γιατί το ζυγό ρυθμό της σειράς εμείς το ασφαλίζουμε, απλώς πλέκουμε άριχτα και μετά θα πλέξουμε με διπλά ποδαράκια. Οπότε αυτό εδώ είναι το σχέδιο, πλέκουμε δύο φορές τα ποδαράκια και μία φορά διπλά ποδαράκια. Αυτή τη φορά γυρνάμε εμείς το πλεκτό μας και πλέκουμε. 1, 2, 3, ρίχνουμε και ψάχνουμε που είναι το πέμπτο ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, 5. Στο πέμπτο ποδαράκι εμείς εδώ θα πλέξουμε τα 5 ποδαράκια μας. 1, 2, 3, 4, 5. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 ποδαράκια. Στο πέμπτο πλέξαμε. Και τώρα θα βάλουμε δίπλα του το μονό ποδαράκι μας. Και τα υπόλοιπα τα ποδαράκια θα βάλουμε θηλιά παραθυλά. 1, μία προσπερνάμε και πάμε. Δεύτερη, προσπερνάμε και πάμε. Τρίτη, προσπερνάμε. Τέταρτη, προσπερνάμε. Πέμπτη, έκτη, έβδομη, προσπερνάμε. Όγδοη, και εδώ ψάχνουμε πού είναι το ποδαράκι μας τελευταίο. Τελευταίο ποδαράκι μας είναι εδώ. Και βάζουμε εδώ 5 ποδαράκια. 1, ό,τι πλέκαμε εμείς μέχρι τώρα. Κάτι είχε πλεχτεί. 1, 2, 3, 4 και 5. Αυτό. Πλέκουμε ξανά πάλι αυτή τη σειρά εδώ. Μουνά ποδαράκια μέχρι εδώ. Πλέκουμε, φτάνουμε στην άκρη, πλέκουμε τα 5 ποδαράκια, στεριώνουμε, ασφαλίζουμε εμείς και ένα έκτο ποδαράκι, για να έχουμε ίσια γραμμή εδώ, και πάμε να ασφαλίσουμε τώρα την επόμενη σειρά με τα άριχτα. Σε κάθε θηλιά βάζουμε άριχτο γαϊτανάκι ή ποδαράκι, όπως το λέτε. Όπως το λέει κανείς. Εδώ από πίσω πιάνουμε και αυτή εδώ είναι η δεύτερη σειρά πλέον του σχεδίου που λαμβάνουμε. Και με τα άριχτά μας, αυτά εδώ φαίνονται, ασφαλίζουμε εμείς τα ποδαράκια μας πλέκοντας έτσι μέχρι την άλλη άκρη. Εδώ πλέκουμε εμείς το τελευταίο 5ο ποδαράκι, βάζουμε ξανά ένα άριχτο στο τελευταία
αλυσίδα και ξανά θα πλέξουμε εμείς την δεύτερη, αυτήν εδώ σειρά, επαναλαμβάνουμε. 1, 2, 3 και ψάχνουμε πού είναι το τελευταίο ποδαράκι. Πιστεύω μέχρι τώρα έχουμε μάθει ότι στο τελευταίο ποδαράκι, 1, 2, 3, 4, 5, στο τελευταίο ποδαράκι ρίχνουμε μία φορά και πλέκουμε 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Και πάμε τα 8 ποδαράκια τώρα. Πρώτο βάζουμε δίπλα και μετά βάζουμε ένα παρά ένα. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και στον 8. Θα μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και πάμε να βάλουμε τα 5 ποδαράκια μας. Τα 5 ποδαράκια μας θα το βάζουμε στο 5ο ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, 5. Πού είναι το πρώτο ποδαράκι μας? Το πρώτο ποδαράκι μας είναι εδώ. Και πάμε ξανά τα 5 ποδαράκια μας. 3, 4, 5. Μπορούμε να μην βάζουμε εδώ δίπλα το ποδαράκι. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε να βάλουμε, όχι να δοκιμάσουμε, όταν βλέπουμε εμείς ότι κάπως λίγο έχει στριμωχθεί εδώ το σχέδιο, μπορούμε το πρώτο ποδαράκι να βάλουμε στο διπλανό, στην διπλανή θηλά. 1, 2, πάμε να δοκιμάσουμε τι θα μας βγει. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κοιτάμε, πού είναι τα 5 ποδαράκια? Να, το 5ο ποδαράκι μας. Και εδώ μπορούμε να το βάλουμε εδώ, μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Πρέπει να είναι στο 5ο ποδαράκι, τα 5 ποδαράκια μας. Είναι τόσο όλο μαθηματικά μετρημένο. 3, 4 και 5. Και τόσο εύκολο και απλό. Ενώ το νηματάκι απλά ζωγραφίζει. Κοιτάξτε εδώ, όλα τα χρώματα έχει. Ζωγραφίζει μόνο του. Και πλέκουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Φτάνουμε εμείς πλέκοντας έτσι μέχρι την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε εδώ τα χρώματα, το πώς αλλάζουν. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, εδώ πλέκουμε εμείς τα 5 ποδαράκια μας. Θα κάνουμε και ένα τελευταίο για να ισιώσουμε τη σειρά. Πλέκουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε και πάλι ασφαλίζουμε εμείς, δεν ξεχνάμε, από την ανάποδη πλευρά εδώ. Φαίνεται πάρα πολύ καλά ότι αυτή εδώ η πλευρά είναι ανάποδη, ενώ αυτή εδώ είναι καλή. Και εδώ από την ανάποδη πλευρά αυτό που κάνουμε είμαστε απλά ασφαλίζουμε τους πόντους με άριχτους. Σε κάθε θηλιά βλέπουμε ένα άριχτο γαϊτανάκι. Και έτσι μέχρι την άλλη άκρη. Και έτσι πλέκοντας φτάνουμε εμείς μέχρι την άλλη άκρη. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Είναι πάρα πολύ πλούσια χρώματα. Πολύ ωραία χρωματάκια έχει το νήμα. Μαγικό.
και είναι και ακριλικό, αυτό σημαίνει ότι δεν παθαίνει τίποτα. Ωραία, μέχρι εδώ. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ έχουμε 6. Έλα μου. Εδώ. Και κοιτάμε. Εδώ είμαστε το πρώτο, το η πρώτη, η δεύτερη σειρά με τα μονάποδα ράκια. Μετά τη τρίτη σειρά μπαίνουν μέσα στο πλεκτό τα διπλά ποδαράκια. Μετά ξανά πρώτη, δεύτερη σειρά πλέκουμε εμείς με τα μονά ποδαράκια και ξανά τρίτη σειρά, εδώ γυρνάμε και θα πλέξουμε πάλι τα διπλά ποδαράκια μας. Αυτό εδώ όλο είναι το σχέδιό μας. Εδώ για να μην σελιζόμαστε, το κάνουμε λίγο πιο μακριά, να δούμε. Όλο αυτό, πόσο όμορφο, το λατρεύω. Είμαι απλά ερωτευμένη με το λιματάκι. Γυρνάμε λοιπόν και να σας δείξω και άλλη μια φορά. Για, ειδικά για αρχάριους αυτό εδώ είναι όλο, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Πλέκουμε 1, 2, 3, 4. Κάνουμε δύο φορές ρίξιμο, ψάχνουμε πού έχουμε το πέμπτο ποδαράκι, 1, 2, 3, 4, 5 και στο πέμπτο ποδαράκι θα πλέξουμε εμείς, θα κάνουμε 5 διπλά ποδαράκια από την άλλη πλευρά του νήματος, από το άλλο αυτάκι, από εδώ. Βάζουμε μέσα, ρίχνουμε δύο φορές, ξαναβάζουμε μέσα. Πλέκουμε 5 διπλά ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Δύο φορές ρίξαμε και πλέκουμε και το πέμπτο. Δύο φορές ρίχνουμε, βάζουμε στη διπλανή θηλιά το πρώτο από τα 8. Ένα προσπερνάμε. Δεύτερο. Ρίχνουμε. Ένα προσπερνάμε. Τρίτο. Τελείγουμε, προσπερνάμε. Τέταρτο. Προσπερνάμε. Πέμπτο. Έκτο. Έβδομο. Δύο φορές τελείγουμε και το 8ο ποδαράκι μας. Αυτό ήταν. Έχουμε εμείς εδώ τα 5 ποδαράκια, μετά έχουμε χώρια, εδώ το πρώτο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ξανά ετοιμαζόμαστε, ψάχνουμε πού είναι το τελευταίο ποδαράκι μας από τα 5 και βάζουμε εδώ, ξεκινάμε πάλι τα 5 διπλά ποδαράκια μας. Τρία. Τέσσερα, πέντε. Ωραία. Και στο δεύτερο εδώ, στη δεύτερη πεντάδα, στο πρώτο ποδαράκι, βάζουμε ξανά τα 5 ποδαράκια μας. 1, 2, 3. 4. Πέντε. Και πάμε ξανά τα 8 ποδαράκια. Ένα προσπερνάμε δεύτερο και έτσι πλέκουμε μέχρι εδώ. Κάνουμε τα 8. Τελειώνουμε τη σειρά εδώ. Τελειώνουμε τα διπλά ποδαράκια και γυρνάμε. Και τώρα πλέον το έχουμε μάθει, πλέκουμε ένα στον αέρα και ασφαλίζουμε, πλέκουμε εμείς τα άριχτά μας. Στην επόμενη σειρά και ξανά θα πλέξουμε εμείς από το τρίτο, από την πρώτη σειρά.
Όταν λέω από τρίτο, εννοούσα πρώτη, δεύτερη, τρίτη και από τρίτη και πέρα. Ξανά θα πλέξουμε εμείς μια σειρά με τα μονάποντα ράκια. Ασφαλίζουμε στην ανάποδη πλευρά, δεύτερη σειρά μονάποντα ράκια. Ασφαλίζουμε και πάλι διπλά ποντα ράκια. Αυτό εδώ είναι το σάλι μας, το κασκόλ μας. Λοιπόν, εδώ μπορώ να πω ότι για το κασκόλ θα χρειαστούν τρεις τέτοιες κούκλες. Για σάλι, για έτσι ένα μέτριο μπρος πλούσιο σάλι, θα χρειαστούν 4 κούκλες, να έχουμε να τυλιχτούμε. Αποφασίζετε εσείς πόσα κύματα θέλετε. Για το κασκόλ πιστεύω ότι αυτά εδώ 1, 2, 3, 4 κύματα. 1, 2, 3, 4 κύματα είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα για ένα σάλι μπορούμε να βάλουμε και 5 και 6 κύματα, εξαρτάται το πόσο πλούσιο θέλουμε εμείς το σάλι μας. Αυτά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύκολα. Ελπίζω ότι σας τα εξήγησα καλά. Και εδώ θέλω να σας δείξω ότι το φώτισα λίγο παραπάνω, ρύθμισα την κάμερά μου και θέλω να σας δείξω το πόσο ωραίο βγαίνει. Πόσο ωραία γράφει αυτό εδώ. Το νηματάκι μετά το πλύσιμο χνουδίζει. Είναι γενικώς πάρα πολύ ωραίο νήμα, παρόλα αυτά που είναι ακριλικό. Και με αυτό το τρόπο συνεχίζουμε να πλέκουμε το μάκρος πλέον για το κασκόλ μας ή το σάλι μας, όσο το θέλουμε εμείς. Πλέον εμείς αποφασίζουμε. Στο τέλος έχω βάλει εγώ και τα κρόσια. Διάλεξα ένα μοβ χρώμα. Μπορούμε βέβαια να βάλουμε κρόσια και από το ίδιο το νήμα. Εγώ διάλεξα νηματάκι Standard Lights πεταλούδας, η οποία βέβαια αποσύρθηκε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ το νήμα. Και το κρόσι βγαίνει πολύ πολύ τρυφερό. Αυτό συνολικά μου πήγαν για το κασκόλ αυτό. Είναι φαρδί κασκόλ. Μου πήγαν 3 κούκλες. Και πάμε να το μετρήσουμε. Το φάρδος του κασκόλ είναι 46-47 εκατοστά. Και το μάκρος. Και το μάκρος του κασκόλ χωρίς τα κρόσια είναι 128-130, πείτε έτσι χοντρικά. Τα κρόσια είναι στους 15-17 εκατοστά το μάκρος του. Αυτά είναι. Και εγώ εδώ τελειώνω το βιντεάκι μου. Αν σας φάνηκε χρήσιμο θα χαρώ πάρα πολύ. Γράψτε μου στα σχόλια. Αν δεν καταλάβατε κάτι ρωτήστε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με καινούργιες δημιουργίες. Γεια σας!